Γραμμή αμέσως για τις Βρυξέλλες. Εκεί βρίσκεται η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα, η κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη, γιατί μετά από πάρα πολλούς μήνες, ένας χρόνος και παραπάνω, και μετά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που είχαν καταβληθεί και συνεχίζονται να καταβάλλονται από την περιφέρεια στο κομμάτι αυτό της χρωματιστής ένδειξης των τροφίμων, με όλα τα παλαβά, τα ευτράπελα που αυτή μπορεί να περιέχει εάν περνάει. Το ζητούμενο ήταν να φτάσει το θέμα αυτό πάνω, ψηλά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και χθες έφτασε, γιατί έγινε και αυτή η περίφημη συνάντηση. Το ζητούμενο είναι ποια είναι τα δεδομένα που βγαίνουν από αυτή τη συνάντηση. Καλημέρα, κυρία Χουδετσανάκη. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Έφτασε το θέμα εκεί που ήταν από την αρχή ο σκοπός, έτσι? Έφτασε για δεύτερη φορά το θέμα. Πολύ σωστά αναφέρεται, γιατί την πρώτη φορά ήταν όταν ζήτησε η Περιφέρεια Κρήτης να οργανωθεί το συνέδριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον εισηγητή, το θυμάστε και εσείς πολύ καλά, γιατί ήσασταν τότε στο συνέδριο. Τώρα είναι η δεύτερη φορά που φτάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορώ να πω πραγματικά αυτή τη φορά είμαι αισιόδοξη, γιατί ακόμα και ευρωβουλευτές που ήταν την προηγούμενη φορά ήταν εισηγητές και ήταν υπέρ του συστήματος επισήμανσης των τροφίμων, του Nutri-Score, έχουν κάνει μια στροφή, και αυτό ήταν πολύ θετικό χθες το βράδυ, εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπρόσωπος που ήταν εκεί, είπε ότι ξέρετε, περιμένουμε τις προτάσεις, έχουμε κάνει μια μεγάλη διαβούλευση, τα μηνύματα έχουν ληφθεί, και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ήταν να αποφασίσει την άνοιξη του 23, νομίζω ότι μετά τα χθεσινά πάλι θα το πάει λίγο πιο πίσω. Και όχι να αποφασίσει για το Nutri-Score, αλλά όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ένα σύστημα επισήμασης που θα ενημερώνει τον καταναλωτή, δεν θα θίγει τα προϊόντα, τα παραδοσιακά και τα τοπικά προϊόντα του κάθε τόπου, και είπε, όπως θα σας χρησιμοποιήσει την έκταση, θα βρεθεί μια ισορροπία για να μην θυχτεί καμία από τις ομάδες. Θα βρεθεί αυτή η ισορροπία. Ναι. Εντάξει, είχε μια συμμετοχή τεράστια. Είμαστε 100 άτομα μέσα στην αίθουσα. Ναι. Δεν μπορούν να παρακάψουν τις περιφέρειες. Είμαστε αρκετές περιφέρειες χθες και είχαμε χρόνο να μιλήσουμε όσο χρόνο μας δώσανε στην κάθε περιφέρεια για να μπορούν να εκφραστούν όλοι. Ήταν το σημαντικό ότι η εκπρόσωπος έμεινε μέχρι το τέλος. Έκλεισε η ίδια την εκδήλωση αυτή. Ωραία. Να πούμε, κυρία Χουδετσανάκη, με δύο κουβέντες το εξής. Κάποια στιγμή και από την Προεδρία του ΑΡΕΠΟ, όταν την είχε η Περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από αυτό το σύστημα επισήμανσης κάτι δεν πάει καλά, για να καταλάβει ο κόσμος που ενδεχόμενα δεν το έχει ακούσει μέχρι σήμερα, παρά τα όσα έχουμε πει και μέσα από τη συχνότητα του 984, κυρίως μέσα από τη συχνότητα του 984. Λαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα επισήμανσης θίγει τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, όπως επίσης και προϊόντα τα οποία παράγονται ανά την Ελλάδα και κυρίως για την Κρήτη. Και αυτή η επισήμανση βάζει, τοποθετεί παραδοσιακά γνωστά δικά μας προϊόντα σε κατώτερες βαθμίδες από αυτές που θα έπρεπε να είναι. Εάν δηλαδή υπήρχαν οι βαθμίδες 1, 2, 3, αυτοί το πήγαν A, B, C, D, E, εσείς είδατε ότι γαλακτομικά, ας πούμε, προϊόντα, γαλακτοκομικά, βρέθηκαν στην κατηγορία D. Ότι το μέλι βρέθηκε πολύ κάτω, γιατί μιλούσαν για ζάχαρα, βάζανε άλλα προϊόντα βιομηχανοποιημένα με πολύ μεγαλύτερα ζάχαρα και με ό,τι προκαλούν στην κατηγορία Α, ενώ τα δικά μας, τα προϊόντα, τα φυσικά προϊόντα, υποβαθμίζονταν και πήγαιναν πάρα πολύ πίσω. Εκεί ξεκίνησε πια η μεγάλη κινητοποίηση ή ο πόλεμος. Μόνο που αυτός ο πόλεμος είχε πάρα πολλές πλευρές, γιατί εκτός
του να μην μπούμε σε αυτό το σύστημα επισήμανσης, τα προϊόντα να μην μπουν σε αυτό το σύστημα επισήμανσης, θα έπρεπε να ενημερωθούν και οι ομάδες παραγωγών, θα έπρεπε να ενημερωθούν και οι ίδιοι οι παραγωγοί, θα έπρεπε να ενημερωθεί και η ίδια η πολιτεία με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε χρόνο, σε κόπο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μέτρησε τίποτα από όλα αυτά, ούτε ο κόπος ούτε ο χρόνος, και το ζητούμενο ήταν να το φτάσουμε σε ένα σημείο έτσι ώστε μέσα από τις διαφωνίες που ήταν πολύ καλά καλυμμένες μέσα από τα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπήρχαν χώρες που προωθούσαν αυτό το βιομηχανοποιημένο το σύστημα της επισήμανσης, εμείς να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας τα προϊόντα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προχώρησαν ακόμα και στη σύσταση μιας πενταμελούς επιστημονικής επιτροπής. Δεν κατάφερε το επιθυμητό, αλλά κατάλαβε ποιο είναι εκείνο πραγματικά το σημαντικό για τα προϊόντα. 34 ή 35 περιφέρειες, θα με διορθώσετε στη συνέχεια. Πόσες? 33 περιφέρειες και 700 οργανώσεις παραγωγών. Βλέπετε, όλοι κινητοποιήθηκαν, όλοι κινητοποιήθηκαν. Και μετά, παρά το γεγονός ότι άλλαξε η Προεδρία αυτής της Ένωσης, δηλαδή του ΑΡΕΠΟ, και πάλι συνεχίστηκε από πίσω η προσπάθεια και το σπρόξιμο, έτσι ώστε να μην αφήσουμε να χαθεί τίποτα από όλα εκείνα τα οποία είχαμε καταφέρει μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι? Κυρία Δουλγεράκη, πολύ σωστά το αναφέρατε. Όντως αυτό ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το 2020 τον Ιούλιο. Ήταν με την ανακοίνωση της στρατηγικής από το ορόκτημα στο πιάτο. Όντως δεν μας ενημέρωσε τότε κανείς. Απλά το είδαμε σε ένα δελτίο τύπου και ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια, μπορώ να πω. Γιατί φαντάζεσαι, έχοντας την Προεδρία βέβαια στο ΡΕΠΟ, και οφείλω να ευχαριστήσω και δημόσια πραγματικά και την ομάδα εργασίας που σκύψαμε από πάνω στο πρόβλημα για να μην χαθεί τίποτα από τα προϊόντα της Κρήτης. Είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί με όλες τις ιδιότητες που έχει ένα ελαιόλαδο να κατατάσσεται σε μια κατηγορία C. Αυτό δεν γίνεται. Είναι επιστημονικά δεδομένα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το ελαιόλαδο κάνει κακό στην υγεία. Άρα θα πρέπει να μπουν όλοι εκείνοι και να ληφθούν υπόψη που θα πρέπει να κατατάσσουμε τα προϊόντα τα φυσικά και τα μονοσυστατικά σε μια κατηγορία A. Όχι να μου κατατάσσουν την Coca-Cola την πράσινη στην B και το ελαιόλαδο στη C. Εγώ μίλησα για προϊόντα για να μην μιλήσω για τα προϊόντα αυτά. Βοηθήστε με, γιατί δεν κάνει να τα αναφέρω, ούτε να τα θίγω, ούτε να τα διαφημίζω. Είπα για άλλα βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Αν θέλετε, εντάξει, δεν το ξέρετε αυτό, αλλά βοηθήστε με. Το λέω. Ναι, το κατάλαβα. Πρέπει να καταλάβει και λίγο ο κόσμος πώς πραγματικά ένα σύστημα επισήμανσης αδικεί τα προϊόντα της Κρήτης, της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτή η κινητοποίηση, η κυρία Τουργεράκη, που ξεκίνησε από το 20 από την περιφέρεια Κρήτης και δεν είναι υπερβολή, τολμώ να το πω γιατί είχαμε την Προεδρία, είναι πολύ σημαντική και πώς παρέσυρε 33 περιφέρειες και 700 οργανώσεις παραγωγών. Αυτή η αντίδραση, να ξέρετε, όπως είπε και χθες το βράδυ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπήρχε μια τρομερή κινητοποίηση 2 χρόνια. Δεν ήρθαμε τώρα που ήταν εφαρμοστή η στρατηγική να πούμε διαφωνούμε. Ήταν 2 χρόνια προσπάθειας μεγάλη. Το σημαντικό είναι. Όταν ολοκληρώσαμε την Προεδρία μας με το συνέδριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν 200 άτομα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει από όλη την Ευρώπη. Σημαίνει μια μετάδοση της πληροφορίας και σημαίνει μια κινητοποίηση. Γι' αυτό ζητήσαμε τότε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και επέμενα πάρα πολύ γι' αυτό για να ολοκληρωθεί το συνέδριο. Ότι θέλουμε μια δημόσια διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κάθε φορά που έρχεται να εφαρμόσει κάτι και η πολιτεία και όποιος από εμάς βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης θα πρέπει να αντιλαμβάνεται, γιατί καμιά φορά ξέρετε. Μπορεί να έρθει μια πληροφορία που να μην είναι αυτή ακριβώς που πρέπει. Άρα αυτή η δημόσια διαβούλευση αυτό το σκοπό είχε και γι' αυτό το επιμέναμε και πολύ. Όπως και χθες το βράδυ δεν ήταν τυχαίο που ήρθαν από όλη την Ευρώπη. Διότι ξέρανε ότι αν η απόφαση έβγαινε
την άνοιξη του 23, ότι τα χρονικά όρια περιορίζονταν, αλλά λέτε ότι τώρα η απόφαση αυτή θα πάει ακόμα πιο πίσω. Ενδεχόμενα τέλος του 23 θέλετε να πείτε, κυρία Κουβετσανάκη? Ναι, πολύ ενδεχόμενα, ναι. Γιατί όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να δούμε όλες τις πλευρές και να δούμε πραγματικά ένα σύστημα επισήμασης που πολύ σωστά ανέφερε, θα πληροφορεί σωστά τον καταναλωτή. Και θα κρατάει τις ισορροπίες, όπως είπατε στην αρχή. Και θα κρατάει τις ισορροπίες και θα αναφέρεται και στη διατροφική αξία, όπως είπε, και στην πολιτιστική κληρονομιά του καθετόπου. Άρα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχουν επαναχωρήσει, ότι θέλουν να λάβουν υπόψη τους όσο και εμείς είχαμε στην πρόταση της περιφέρειας Κρήτης που καταφέραμε να γίνει πρώτα στον Ευρωπαϊκό Περιφερειό. Μα ξέρετε, από την άλλη είναι οξύμορο, κυρία Χουδετσανάκη, και εγώ μπορώ να το πω αυτό. Δηλαδή, να έρχεται ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος μιλάει για όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία θα πρέπει να έχω για την υγεία μου, για χίλιους δυο λόγους, να με βομβαρδίζει με πληροφορίες, με όλα τα σωστά τα οποία θα πρέπει να έχω στο τραπέζι μου, στη διατροφή μου, και την ίδια ώρα να έρχεται τώρα και να μου λέει και να δίνετε εσείς το δικό σας τον αγώνα, 33 περιφέρειες, 700 ομάδες παραγωγών, για να έρθουν τώρα να πούνε ότι θα πρέπει να κρατήσουν οι ισορροπίες, το καταλαβαίνουν, ότι τώρα εδώ θα πρέπει να δούμε και τη διατροφική αξία των προϊόντων, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά των προϊόντων. Αυτό είναι οξύμορο, όπως επίσης οξύμορο είναι να έρχονται σήμερα ευρωβουλευτές που υποτίθεται προασπίζονται όλα τα παραπάνω, να λένε ότι σήμερα αλλάξαμε στάση, γιατί δεν το ξέρανε χθες, γιατί χθες δεν είχαν τα ίδια προεκλογικά γραμμάτια, γιατί σήμερα δεν θα έχουν τα ίδια προεκλογικά γραμμάτια, γιατί αύριο δεν θα έχουν τα ίδια προεκλογικά γραμμάτια. Δηλαδή όλο αυτό είναι πραγματικά ένα παιχνίδι και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είστε όλοι σας το αρέπος η επιφυλακή. Αυτό είπαμε και χθες το βράδυ, κυρία Δουλγεράκη. Όντως το ΑΡΕΠΟ ήταν παρόν, ήταν και στην πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την εκδήλωση με κάποιους άλλους που ήταν ευρωβουλευτές. Άρα όντως είμαστε όλοι σε μια επιφυλακή, και θα σας πω και ένα έτσι πραγματικά που αξίζει, όπως το αναφέρατε προηγουμένως. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατοχυρώνει προϊόντα και στη συνέχεια να έρχεται η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην δέχεται αυτό που κατοχύρωσε το προϊόν ως βιογραφικής ένδειξης. Γιατί ξέρετε, για να κατοχυρωθεί ένα προϊόν στηρίζεται στη διατροφική αξία, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην ιδιομορφία του τόπου που το παράγει. Και κάποια στιγμή λοιπόν όλο αυτό το αφήνει η ίδια πάλι και έρχεται να σου πει κάτι άλλο. Το καταλάβανε λοιπόν χθες πάρα πολύ καλά, το είχαν καταλάβει και τότε στο συνέδριο, και έχει γίνει πραγματικά, εγώ θεωρώ, μια πολύ σημαντική στροφή. Ακριβώς επειδή σαν να ρέπω δεν το αφήσατε να περάσει έτσι και δεν το κατάπιατε αμάσιτο. Γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό μίλησα και για το οξύμορο του σχήματος. Αλλά το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρώνει προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και να έρχεται η ίδια να αμφισβητεί το ίδιο προϊόν στη συνέχεια. Είναι σαν αυτήν τη μούρη της. Τόσο απλά μπορώ να το πω. Όπως το λένε στο χωριό μου. Απλό. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι τα όπλα δεν έχουν μπει στο θικάρι, κυρία Χουδετσανάκη, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να δούμε τι σημαίνει αυτό το οποίο λένε δεν θα φύγει οι ισορροπίες, θα κοιτάξει τη διατροφική αξία και την πολιτιστική κληρονομιά των προϊόντων και των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, αλλά και των παραδοσιακών προϊόντων κάθε περιοχής και περιφέρειας, έτσι? Ναι, έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη. Πάντως η αλήθεια είναι, όπως το είπατε, θα είμαστε παρόντες όσο χρειαστεί, γιατί πραγματικά δεν σκεφτήκαμε και τώρα ότι για κάποια λεπτά που είχαμε να μιλήσουμε κάναμε ολόκληρο ταξίδι. Είμαστε παρόν για την Κρήτη, για τα προϊόντα της Κρήτης, για την αξία των προϊόντων της Κρήτης. Αυτό ως επίλογο για να το ακούσουν και οι ακροατές, πραγματικά η προάσπιση των προϊόντων της Κρήτης είναι προτεραιότητα της περιφέρειάς μας και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το υπερασπιζόμαστε με τέτοιες δυνάμεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή.